Καλημέρα. Καλημέρα. Χαρούμενη Αριστοτρίτη σήμερα. Πόσες έχουμε, 30. 30 Μαρτίου 2021. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη για το νέο μέλλον της οικογένειας μας. Δεν τον είδες το Λάκι? Για το Λάκι, ναι, σωστά. Θέλω να μου δώσετε όμως συμβουλές για το πώς μεγαλώνουν ένα κουταβάκι και σε μένα και στη μητέρα του. Η οποία μητέρα του χθες το βράδυ είχε έναν ήσυχο ύπνο. Ναι. Να γνωρίσει την μητρότητα. Είχε έγνοια το Λάκι. Μάλλον. Και τελικά της τον επήραμε στο το κουτάκι του, το κρεβάτι του που κοιμάται, δίπλα από το κρεβάτι της και κοιμήθηκαν και τα δύο τα μωρά μαζί και τώρα ξύπνησαν και παίζουν. Λορένα και σκύλο, να δίνει χαρά, ο σκύλο. Το ήξερα. Πάρα πολλά μεγάλη χαρά. Δεν το ήξερα. Και εσείς έχετε νέο σκυλάκι? Έχουμε νέο σκυλάκι, ναι. Που είναι η Τζάπλιν. Mm-hmm. Η οποία Τζάπλιν. Είναι Τζάπλιν ή Τζάπλιν? Τζάπλιν. Θέλω να υποθέσω ότι είναι ο άντρας σου. Κάτι από την πολύ γνωστή τραγουδίστρια Τζάνις Τζάπλιν. Που την ξέρετε όλοι, φαντάζομαι. Ναι. Μάλιστα. Και εντάξει, έχουμε και εμείς εδώ πέρα χαρές πολλές. Από πόσα ζώα έχετε? Έχετε το δύο σκύλοι και τρεις γάτους. Έχετε το φωνάζετε Τζάνι, αλλά στη Ρουσία το όνομα του είναι Ζήτης. Έχετε το Ζήτη, έχετε την Τζάπλιν και έχετε και τρεις γάτους. Ναι. Και δύο παιδιά. Και δύο παιδιά, ναι. Και χελιδόνια. Έχετε και χελιδόνια. Τι ωραία που είσαστε εσείς. Ναι. Είναι πολύ, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα στο σπίτι, γιατί προσπαθούν έτσι να γνωριστούν όλοι μεταξύ τους. Εμείς έχουμε έναν και κακό μαθημένο, από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να το εκπαιδεύσεις σωστά για να μην έχεις μετά... Ποιος θα με μάθει πώς να εκπαιδεύσω το σκυλάκι? Ποιος θα με μάθει? Θα συμβουλευτεί η Μαρία Τριφωνίδου, η οποία έχει βαστά τα βιβλία εκπαίδευση σκύλων και... Μάνα μου! Μου λέει προχθές η κόρη σου, έχω βάλει στόχο να γίνω βιβλιοφάγος. Μπράβο Μαρία μου, πολύ ωραίος στόχος, αλλά και να μην τον έβαζες θα γινόσουνα με τη μητέρα που έχεις. Μου λέει, βάλαμε στόχο στο σχολείο να γίνουμε βιβλιοφάγοι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη χαρά και για το συνέστημα της χαράς, αλλά να σας ενημερώσουμε και για το σεμινάριο της χαράς, το οποίο θα γίνει 5, πώς θα γίνει? 10 Απριλίου Σάββατο. Μάλιστα, εγώ είμαι πολύ ενημερωμένη. Δεν έχω κοιμηθεί πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, είναι 10 Απριλίου Σάββατο το σεμινάριο για τη χαρά. Μάλιστα. Τη γνωστή λοιπόν, ώρα, 3 με 7. Ναι, θα μιλήσουμε για το συναίσθημα αυτό, πώς εντοπίζεται, πώς αποκωδικοποιείται, ποια είναι η λειτουργικότητα του και πώς είναι η νευροψυχολογία πίσω από τη χαρά. Ωστόσο θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στο κομμάτι της χεροφοβίας. Χεροφοβία! Wow! Άνθρωποι φοβούνται να χαρούν? Άρα ναι, και την ψυχοπαθολογία πίσω από τη χαρά. Αλλά και τα ψυχοπαθολογία πίσω από τη χαρά. Ναι. Φαντάζομαι θα μας αναφερθούμε στη διπολική διαταραχή. Ναι, Πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο ότι έχεις ετοιμάσει το υλικό μου, το έχεις στείλει, αλλά δεν το έχω δει ακόμη. Γι' αυτό σε ρωτάω. Είμαι και εγώ μία που θέλω να μάθω. Ναι. Είναι η Αριστονίκη που ετοιμάζει το υλικό, μετά το μαθαίνω και μετά το μαθαίνουμε μαζί. Ναι. Το μαθαίνουμε μαζί με τον κόσμο που έχει στα σεμινάρια. Ναι. Ναι. Οπότε μέσα από την έρευνα αλλά και την εμπειρία μου και φαντάζομαι και τη δική σου, έχει διαφανεί ότι τα παιδιά ναρκισσιστών, έτσι να το συνδέσω και με το προηγούμενο μας vlog που κάναμε την προηγούμενη Αριστοτρίτη. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενη με και το vlog που έκανες, αλλά τέλος πάντων, ναι. Γιατί? Γιατί ανοίξαμε το θέμα του ναρκισσισμού και στο live που κάναμε το Σάββατο έγιναν ολόκληρες συζητήσεις. Προσπαθούσα να εξηγήσω στον κόσμο ότι άλλο πράγμα είναι το να μάθεις κάποια πράγματα για μια διαταραχή για να τα χρησιμοποιήσεις στο να καταλάβεις τον εαυτό σου και τους άλλους γύρω σου καλύτερα και άλλο πράγμα είναι να κατέχεις την πλήρη ψυχοπαθολογία μιας διαταραχής.
Εξήγησα στον κόσμο ότι δεν είμαστε φοιτητές ψυχοπαθολογίας, δεν είμαστε φοιτητές ψυχολογίας, δεν είμαστε φοιτητές ψυχιατρικής, γιατί είναι της μόδας ο ναρκισισμός και οι διάφορες θεωρίες, είτε έγκυρες είτε άκυρες, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και μετατοπίζεται η προσοχή από την ουσία, που η ουσία είναι πώς να συνειδητοποιήσουμε και να εκπαιδευτούμε πάνω σε κάποιες διαταραχές, ούτως ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα τις σχέσεις μας και να ξέρουμε πότε να απευθυνθούμε σε ειδικών, είτε για τον εαυτό μας, είτε για το πώς να διαχειριστούμε τους άλλους. Και η ουσία δεν είναι να ανακαλύψουμε και να βρούμε να είναι... Να κάνουμε διάγνωση σε κάποιον άλλο. Ναι, ναι, και η διάγνωση, αλλά αν ο ναρκισισμός έχει σχέση με την α διαταραχή ή με τη β, υπάρχουν επιστήμονες που λιώνουν χρόνια στα εργαστήρια τους και ακόμη δεν έχουν βρει τις απαντήσεις, οπότε δεν μπορούμε. Γι' αυτό και τους είπα και στο live, θα τη λύσω την Αριστονίκη, αλλά σ' αγαπώ πολύ, δεν μπορώ να σε λύσω. Ήταν θέμα που προέκυψε μέσα από τα ερωτήματα των ανθρώπων που μας στέλνουν ερωτήματα για τα vlogs της Τρίτης. Ξέρω το εμπλάκα που κάνω που πρέπει να σε λύσω. Ένα σε λύσω είναι η Κυπριακή, κύριε άλλος σε με το δέρνο. Δεν μπορώ να σε δέρω που αγαπώ. Και σε μέσα σε 15 λεπτά, 20 που κάνουμε τα vlog, είναι αδιανόητο και αδύνατο να πούμε όλες τις πτυχές, αλλά και να κάνουμε... Ναι, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ακόμη και όσοι παρακολουθούν τα σεμινάρια, στα οποία σεμινάρια εσύ φέρνεις πάρα πολύ επιστημονικό υλικό, ότι ο στόχος δεν είναι να μάθουμε ή να ανακαλύψουμε νέα πράγματα γύρω από την επιστήμη της ψυχοπαθολογίας. Είναι να ψυχοεκπαιδευτούμε για να είναι χρήσιμο αυτό στις σχέσεις μας. Οπότε, μερικές φορές είναι και ο μηχανισμός άμυνας της διανοητικοποίησης. Ακριβώς. Δηλαδή, ενώ συζητούμε για ένα θέμα, το οποίο είναι εκείνο θέμα που μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας, το παίρνουμε σε έναν επίπεδο αποφυγής του θέματος. Ας συζητήσουμε ότι αυτό μπορεί να. Θέλω να επαναλάβω τις άκυρες θεωρίες που έχουν ακουστεί στο live, ότι έχει αυτό σχέση με το ένα και έχει σχέση με το άλλο. Όχι. Τώρα, είπες ότι η έρευνα έχει δείξει τα παιδιά των ναρκισσιστών. Ότι τα παιδιά των ναρκισσιστών πάσχουν από χαρά. Δηλαδή, δεν μπορούν να χαρούν. Πάσχουν από έλλειψη χαράς, γιατί συνήθως. Όταν είσαι σε ένα σπίτι με έναν ναρκισσιστή, ο οποίος μπορεί να, για κάποιο λόγο να μην έχει διάθεση ή η ψυχολογία του να μην είναι στα καλύτερά της ή ακόμη και να είναι πάσχων αυτός ο ναρκισσιστής, να έχει δηλαδή κάποια διαταραχή, να έχει ενός σωματικού τύπου διαταραχή, να έχει κάποια ασθένεια και να είναι και ναρκισσιστής ή έστω να μην είναι καλά, απαγορεύεται να χαίρεται οποιοδήποτε. Όταν ο ναρκισσιστής δεν είναι καλά, πρέπει να παίρνει την άδεια του για να χαιρέται. Πρέπει όλοι να θρυνούμε όταν ένας ναρκισσιστής στεναχωριέται και δεν είναι στα καλά του. Οπότε έχει διαφανεί ότι τα παιδιά ναρκισσιστών που είναι και έτσι ευπαθείς ομάδες εννοώ και έχουν κάποια ευπάθεια ή κάποια διαταραχή ή κάποια νόσο κτλ. Όταν λέτε ευπάθεια... στα παιδιά να έχουν σωματική ευπάθεια. Είναι ναρκισσιστές. Δηλαδή να πονούν κάτι, να έχουν ένα μπρο. Δηλαδή αν ένας ναρκισσιστής γονιός έχει κάποια ασθένεια. Μπράβο. Και όλη μέρα κλαίγεται για την ασθένεια του, δεν επιτρέπει στα παιδιά του να χαρούν. Όχι, απαγορεύεται. Είναι στο σπίτι σε ένα διαρκές πένθος, γιατί ο ναρκισσιστής δεν είναι καλά, οπότε όλα τα υπόλοιπα μέλη του σπιτιού πρέπει να θρυνούν για αυτόν που του συνέβη. Λοιπόν, και γενικότερα όταν οι άνθρωποι που έχουν τάσεις ναρκισσισμού δυσκολεύονται να νιώσουν και να συναισθανθούν, άλλωστε έχουμε μιλήσει ότι έχουν απουσία της συναισθήσεις τα άτομα αυτά, δυσκολεύονται να καταλάβουν πώς γίνεται, πώς επιτρέπεται άλλοι άνθρωποι να έχουν διαφορετικά συναισθήματα από αυτούς και να τολμούν να τα δείχνουν. Άρα στο σεμινάριο θα μιλήσουμε και για αυτό, για το πώς μπορεί να διαχειριστεί έναν κακοποιημένο παιδί από ναρκισσιστικό γονέα, πώς μπορεί να διαχειριστεί την ανικανότητα που του έχει προκληθεί λόγω της κακοποίησης από τον γονέα του να γεύεται τη χαρά. Ναι. Και επίσης θα μιλήσουμε και για την, για να αναλύσουμε τη χειροφοβία και να πούμε για το πώς γίνεται άνθρωποι που βασικά έχουν αυτοκαταστροφικές τάσεις, δηλαδή...
όταν αισθάνονται ότι γίνεται κάτι χαρούμενο στη ζωή τους, δεν το αποδέχονται. Α, θα μιλήσουμε για το self-sabotage, για το αυτοσαμποτάρισμα. Για το αυτοσαμποτάρισμα της χαράς. Αν είναι μια προέκταση της χειροφοβίας. Δεν μπορώ να χαίρομαι, οπότε όταν γίνεται κάτι καλό στη ζωή μου, κάνω κάτι για να το σαμποτάρω. Ταύτιση για πολλούς από εμάς και για, ίσως όχι σε διάφορες φάσεις της ζωής μας μπορεί να έχουμε το αυτοσαμποτάζ. Ναι. Ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, γιατί όταν είχαμε μιλήσει για τα συναισθήματα και είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και για τα θετικά συναισθήματα, και αυτό είναι κάτι, ότι ενώ για τα αρνητικά θέλουμε να μάθουμε, για τα θετικά δεν θέλουμε να μάθουμε. Θεωρούμε το αυτονόητο, ότι τα γνωρίζουμε. Αλλά επί της ουσίας, ίσως να είναι το αντίδοτο τα θετικά συναισθήματα απέναντι στα αρνητικά. Δηλαδή να είναι η αποθεραπεία μας. Δηλαδή να μάθουμε για το πώς μπορούμε να χαιρόμαστε. Πώς να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χαίρεται. Με τι πράγματα μπορούμε να χαιρόμαστε. Πώς να ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς της χαράς. Να είναι η θεραπεία για τα αρνητικά συναισθήματα που θέλουμε κατά τα άλλα να μάθουμε. Αλλά επί της ουσίας θεωρούμε ότι είναι πιο φυσιολογικό να γνωρίζουμε, είναι πιο φυσιολογικό να μην ασχοληθούμε με τη χαρά, με την αγάπη και με όλα τα... Το επόμενο είναι για την αγάπη, ναι, μετά τη χαρά. Ναι, μετά είναι για την αγάπη, όπου της ουσίας θα ασχοληθούμε με τις σχέσεις. Με τις σχέσεις και το τελευταίο είναι για τη λύπη. Το τελευταίο είναι. Είπαμε να βάλουμε δύο θετικά συναισθήματα, γιατί... Είναι καιρός να ασχοληθούμε και με αυτά, που είναι πολύ σημαντικά στη ζωή. Να μάθουμε να χαιρόμαστε. Να μάθουμε να χαιρόμαστε, ναι. Και να χαιρόμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Και γιατί με απλά πράγματα. Ο Χριστός δεν είχε μπει να χαίρεστε όπως τα μικρά παιδιά, κάπως κάτι τέτοιο. Γιατί τα μικρά παιδιά ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν έχουν δηλητηριαστεί, όχι εμβολιαστεί, δεν έχουν δηλητηριαστεί από την κοινωνική αφήγηση, που μας θέλει μίζερους, λυπημένους, πεσμένους. Ξέρεις, έχει κόσμο ο οποίος φοβάται να δείξει τη χαρά του ή φοβάται να χαρεί, γιατί σκέφτεται κιόλας πως μπορεί οι άλλοι να τον κατηγορήσουν, να πούν αυτός χαίρεται ή αυτός περνάει καλά, ενώ εμείς δεν περνάμε καλά. Ή να τον ματιάσουν, ή να του κλέψουν τη χαρά. Αν να μας πεις και για το ματιάσμα, εγώ πιστεύω στο μάτι. Ούτε εγώ. Αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της χειροφοβίας που την αναπτύσσουμε. Στα πλαίσια της χειροφοβίας. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται ότι εκεί έξω υπάρχουν κλέφτες χαράς. Και να ψάχνουν να εντοπίσουν πόσο χαρούμενοι είμαστε για να μας κλέψουν τη χαρά από πάνω μας. Οπότε δεν πρέπει να την κρύβουμε όταν έχουμε... Νομίζω υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν τη χαρά άλλων ανθρώπων, αλλά δεν μπορούν να μας την κλέψουν, αν δεν επιτρέψουν. Δεν θέλουν να μας βλέπουν να χαιρόμαστε. Ναι, αλλά... Δεν μπορούν να μας την κλέψουν να δεν τους το επιτρέψουμε. Προφανώς δεν μπορούν να μας την κλέψουν. Είναι μια δική μας ανασφάλεια και μια δική μας κοινωνική προκατάληψη. Άρα στο σεμινάριο θα μάθουμε και πώς να περιφρουρήσουμε τη χαρά μας και από τους δικούς μας φόβους και από τις αρνητικές προδιαθέσεις των άλλων. Και πώς να αμυνόμαστε υπέρ της χαράς μας. Μια χαρά. Είναι, ενώ υπάρχει πολύ λίγη βιβλιογραφία για τη χαρά, μέσα από άλλες θεματικές που μιλούν για την έλλειψη χαράς ή την απουσία ευχαρίστησης, έχω αντλήσει πολύ σπουδαίων υλικών, το οποίο πραγματικά βοηθά στο να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να απολαμβάνει χαρούμενες στιγμές και να εισπράττει όλη αυτή την εφορία που πλημμυρίζει τον εαυτό, η αίσθηση της χαράς. Είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα, το οποίο κάποιοι δεν το ανεχόμαστε. Γιατί έχουμε μάθει να είμαστε γεμάτοι δυσφορία, οπότε όταν αισθανόμαστε εφορία δεν μας αναγνωρίζουμε, και θεωρούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, σου λέει, είναι δυνατόν αυτός να είναι χαρούμενος. Ψάχνω να βρω το link για το σεμινάριο, για να το βάλω κάτω από το βίντεο, ούτως ώστε όποιος θέλει
Όποιος θέλει να συμμετέχει στο σεμινάριο, α, το σεμινάριο για τη χαρά. Πόσο αντέχουν ή αντέχουμε να βιώνουμε τη χαρά. 10 Απριλίου, η ώρα 3 με 7 το απόγευμα. Χαρά. Πόσο αντέχουν ή αντέχουμε να βιώνουμε χαρά. Συνήθως μιλάμε για τα δύσκολα και τα επώδυνα συναισθήματα, αλλά εντοπίζεται ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να διαχειριστούν και τα θετικά συναισθήματα. Η θεωρία των θετικών συναισθημάτων, η θεωρία διεύρυνσης και δόμησης, υποστηρίζει πως τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν τις γνωστικές μας ικανότητες και ταυτόχρονα χτίζουν, αυτά είναι η περιγραφή του σεμιναρίου που έχει γράψει Αριστονίκη, χτίζουν γνωστικούς, συναισθηματικούς, κοινωνικούς και σωματικούς πόρους. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα γίνει αναφορά στο τι είναι χαρά, πώς εκδηλώνεται, στις θεωρίες γύρω από τη χαρά, τη χαρά στις σχέσεις, τη χαρά και τον εαυτό μας. Ακόμη αναφορά θα γίνει και στη ψυχοπαθολογία της αντίστασης στη χαρά, στην προτινόμενη θεραπεία και στη ρύθμιση των συναισθημάτων μέσα από παραδείγματα. Πάρα πολύ ωραίο. Και θα έχει και άσκηση πάλι. Ναι. Θα έχει και άσκηση... Νοματική. Θα έχει και άσκηση νομαδική, όπως έγινε την προηγούμενη φορά, ναι, στο σεμινάριο. Θα πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης θα έχει και πολλή κουβέντα. Γιατί ακριβώς έχουμε δει ότι από ναι, το προηγούμενο... Ναι, η πείρα μας από τα τελευταία δύο σεμινάρια που διδάξαμε είναι ότι αν δοθεί περισσότερος χρόνος στο να μιλήσει ο κόσμος, είναι καλύτερα. Ναι. Δηλαδή το πρόγραμμα του σεμιναρίου, έτσι όπως το βλέπω εδώ, λέει 3 με 4 αναφορά στις σύγχρονες ερεύνες για τη χαρά, ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, ψυχοπαθολογία της αντίστασης της χαράς από τις 4 και 10 μέχρι τις 5, 5 με 5 και 10 ένα διάλειμμα, 5 με 10 και μέχρι 8 ρύθμιση συναισθημάτων, παραδείγματα και άσκηση για περισυλλογή. Γιατί τώρα το έχουμε κάνει στα τελευταία δύο μέρη να υπάρχει και η άσκηση και η συζήτηση την τελευταία ώρα. Και όσοι συμμετείχαν στο σεμινάριο το τελευταίο για το θυμό, το feedback, η ανατροφοδότηση που πήραμε εκ των υστέρων ήταν ότι τους άρεσαν ότι υπήρχε η ομαδική άσκηση και ότι υπήρχε περισσότερος χρόνος για κουβέντα και συζήτηση. Και χαρά! Λοιπόν, άρα, όσοι ενδιαφέρεστε, θα γίνει μόνο ένα σεμινάριο προς το παρόν, δεν έχουμε προγραμματίσει δεύτερον, οπότε μπείτε στο σύνδεσμο που θα υπάρχει, που υπάρχει κάτω από το βίντεο, στην περιγραφή του βίντεο, στη σελίδα της Impressme, για να ενημερωθείτε, για το σεμινάριο της χαράς, πώς μπορεί κάποιος να λάβει συμμετοχή. Είναι διαδικτυακό σεμινάριο, ακόμα είμαστε με... Εν το μέσο της πανδημίας και ακόμη κάνουμε διαδικτυακά τα σεμινάρια μας, αναμένουμε με χαρά πότε θα τα κάνουμε διαζώσεις. Με χαρά. Αυτά. Αυτά. Χαίρετε. Σας προσκαλούμε λοιπόν σε ένα σεμινάριο. Χαίρετε. Ελάτε να χαρούμε. Χαίρετε. Να χαρείτε. Ελάτε. Χαίρετε. Ξέρεις ότι ο χαιρετισμός χαίρετε είναι ο χριστιανικός χαιρετισμός, ο οποίος... προτείνεται και για το Πάσχα. Αντί Χριστός Ανέστη και το χαίρετε, λέει, είναι αναστάσιμος. Το Πάσχα μου τι είναι, 2 του Μάη. 2 του Μάη, ναι. Α, τα γενέθλια μου είναι τη μεγάλη τρίτη του Πάσχα. Κάνουμε ένα χαρούμενο διαδικτυακό πάρτι στα γενέθλια μου. Θα κάνουμε με αυθεντική χαρά. Ναι. Και πόσο σημαντικό πράγμα είναι να καθαρίζουμε τον εσωτερικό μας κήπο από ζυζάνια και από αγκάθια και από καταστάσεις και ανθρώπους και σχέσεις που μας εμποδίζουν να χαιρόμαστε. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι ρουφίχτρες ενέργειας είναι στην ουσία και ρουφίχτρες χαράς. Ακριβώς. Δεν μας αφήνουν να χαρούμε. Ειδικά και καλυμμένοι ναρκισσιστές που το παίζουν και μίζεροι και καημένοι. Εμείς εδώ χαρούμενο. Εμείς δεν ξέρουμε τέτοια πράγματα, ούτε εσύ ξέρεις, ούτε έχεις δει στο φιλικό και οικογενειακό σου περιβάλλον να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, σε ένα ζευγάρι να μην μπορεί να δει ο άντρας τη γυναίκα του χαρούμενο, να πρέπει να κάνει πελάρες. Η μία γυναίκα να μην μπορεί να δει τον άντρα της χαρούμενο, πελάρες σημαίνει ταξία στην κυπριακή διάλεκτο. Να μην μπορεί να δει τον άντρα της χαρούμενο, να πρέπει να κάνει σκηνικά και σκηνές. Μεγάλο θέμα είναι η χαρά. Μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα. Το σύνδεσμο για τη συμμετοχή στο σεμινάριο κάτω από το βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ για μια χαρούμενη Αριστοτρίτη. Χαίρετε! 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 Χαίρετε!